Ιδιοκτήτη επιχείρησης στο γαράζ ομιλοποτάμου προσέγγισε τηλεφωνικά κάποιος επιτίδιος ζητώντας του κάποιο παράβολο 50 έως 100 ευρώ για αδειοδότηση της επιχείρησής του φερόμενος ως υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Δεχτήκαμε στο τμήμα αδειών ένα τηλεφώνημα το οποίο είχε να κάνει με την αμφιβολία ενός πολίτη σχετικά με ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από κάποιον ο οποίος αναφερόμενος στο όνομα της περιφέρειας, εξ ονόματος δηλαδή της περιφέρειας, σε μελλοντική επίσκεψή του ζητούσε να εισπράξει κάποια χρήματα. Ο πολίτης, ορθώς σκεπτόμενος, απευθύνθηκε στην υπηρεσία η οποία αδειοδοτεί τη δραστηριότητα, το τμήμα αδειών, για να διαπιστώσει κατά πόσο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί προφανώς δεν είχε δεχτεί ποτέ τέτοιου είδους επίσκεψη με αντίτιμο. Ο επιχειρηματίας, λόγω αμφιβολιών για το περίεργο τηλεφώνημα που δέχθηκε, απευθύνθηκε άμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, όπου διαλευκάνθηκε η απάτη. Επειδή πήρε την κατάλληλη καθοδήγηση ο πολίτης, το θέμα δεν είχε συνέχεια. Η απάντηση της υπηρεσίας προφανώς ήταν ότι ο έλεγχος ποτέ δεν καταλήγησε στο να ζητήσει κάποιο ποσό από τον πολίτη, από τον επιχειρηματία. Είναι προφανές. Και νομίζω πως αυτή ήταν μια σωστή πρακτική. Δηλαδή το τι πρέπει να κάνει κάποιος στην περίπτωση που έχει αμφιβολίες για το αν ο έλεγχος είναι σωστός. Απευθύνεται στην υπηρεσία η οποία φέρεται ως η υπηρεσία που ενεργεί. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Μιχάλης Δαράκης, περιγράφει τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε ενδεχόμενο έλεγχο. Επειδή εκπροσωπώ μια υπηρεσία που έχει δύο βασικούς τομείς τους οποίους ελέγχει, τόσο τη βιομηχανία, βιοτεχνία, όσο και το εμπόριο, ότι οι ελεγχτές και των δύο υπηρεσιών εφοδιάζονται με ένα δελτίο ελέγχου. Παίρνουν μια εντολή ελέγχου συγκεκριμένη, αναγράφεται πάνω το περιεχόμενό της και το τι πάνε να ελέγξουν. Παράλληλα, εφοδιάζονται με εντολή κίνησης, δηλαδή όλα αυτά γίνονται βάσει δημοσίων εγγράφων, τα οποία είναι πρωτοκολλημένα, σφραγισμένα. Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί, αν έχει αμφιβολία για την ταυτότητα του ελεγχτή, να ζητήσει τα στοιχεία του ελεγχτή, να αποδείξει την ταυτότητά του. Αν πάλι έχει κάποιες αμφιβολίες, καλό είναι να επικοινωνεί με την υπηρεσία που φέρεται ότι έχει δώσει την εντολή.